Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε σε ολόκληρο το Δήμο Ζηρού το ιστορικό όχι των Ελλήνων στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα παρέλασαν καταχειροκροτούμενοι μαθητιώσα νεολαία, κρατώντας την ελληνική σημαία και σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας, ενώ σε όλες τις κοινότητες τελέστηκαν δοξολογίες, εμνημόσυνες δεήσεις και έγιναν καταθέσεις στεφάνων. Στη Φιλιππιάδα τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βυσαρίωνα, ενώ ακολούθησαν στο μνημείο Μπιζουνομάχων η εμνημόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση των μαθητριών και των μαθητών των σχολείων της πόλης. Όντων ενδικαιών, ενδικαιών κατατάξεων. Σιγάρ βασιλεύς της Ελλήνης και σύγουνος πόνιμων του συνδιδόξερων απέμπωμένου. Το Πατρίκη, το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία ημνή. Αιωνία ημνή. Ο σύμβολος κύριος Χρήστος Ματσίρας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Στάσης Απόστολος. Διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Φιλιππιάδος κύριος Πάνος Χρήστος. Τρίτον Υπηαγωγείου Φιλιππιάδας. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι η μέρα εθνικής επερηφάνειας αλλά και διδαχής από τους αγώνες όσων πολέμησαν και θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Σημειώνει σε μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλατζής και προσθέτει: «Οι κάτοικοι του Δήμου μας υπέστησαν βαθιές πληγές από τα ναζιστικά στρατεύματα. Σήμερα που βλέπουμε στην Ευρώπη το φασισμό να την παρουσία του, έχουμε χρέος να αγωνιστούμε όλοι μαζί με το ίδιο πνεύμα ομοψυχίας που δείξαμε το 1940, ώστε να αποτρέψουμε την επέκτασή του και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας».